Ραψοδία Δέλτα, στίχος 332 Οδύσσια. Ο Τηλέμαχος διηγείται στο Μενέλαο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο σπίτι του με τους μνηστήρες να κατατρώγουν την περιουσία του και τον πατέρα του να είναι αγνοούμενος. Ακούμε για άλλη μια φορά την ιστορία αυτή, αλλά ο ποιητής με την επανάληψη αυτή έχει στόχο να γεμίσει την ψυχή του ακροατή του με αγανάκτηση για τους μνηστήρες. Ακριβώς αυτό επιτυγχάνει και το λέει στο στίχο αυτόν. Και σε αυτόν με μεγάλη αγανάκτηση προσήπεν ο ξανθός Μενέλος. «Μέγα οχθή σας», λέει. «Πω πω, σε πολύ γενναίο ανδρός το κρεβάτι ήθελα να κοιμηθούν οι ανάλκηδες αυτοί. Μάλα δι κρατερόφρονος ανδρός εν ευνή ήθελον ευνηθήνε ανάλκηδες αυτοί αιώντες, ενώ είναι ανάλκηδες, ανεφαλκείς δηλαδή». Και η λέξη ευνή, εν ευνή ήθελον ευνηθήνε. Ευνή σημαίνει κρεβάτι, μία από τις πολλές λέξεις, λέχος, κήτη, δέμνιον. Σύνευνος είναι η σύζυγος, ο σύζυγος. Σήμερα η λέξη υπάρχει στο ρήμα κατευνάζω και στη λέξη ευνούχος. Και τώρα ο Όμηρος χρησιμοποιεί, βάζει στο στόμα του Μενελάου μία παρομοίωση από τις πολλές που έχει στην Ιλιάδα, στην Οδύσσια είναι ελάχιστες. Μία παρομοίωση είναι και αυτή. «Όπως σε λόγκο κρατερού λέοντος, έλαφος τα ελαφάκια και μη κοιμίζει νεογέννητα γαλακτερά και σε φαράγγια ψάχνει και χαράδρες πόδις βόσκοντας και ο λέον έπειτα εισήλθε στη φωλιά του και σε αμφωτέρους απρεπή θάνατο φέρνει, έτσι ο Οδυσσεύς εκείνους απρεπή θάνατο θα φέρει». Μεταφράζεται η λέξη λόγκος, μεταφράζει τη λέξη ξυλόχο. Ξύλοχος είναι μια σύνθετη λέξη ξύλων και έχω. Σημαίνει τόπος σίδενδρος και δασόδης. Ακόμη και στα αρχαία ελληνικά η δασία γίνεται γράμμα, όπως στο ξύλον είναι η δασία της λέξεως ύλη. Ύλη είναι το δάσος. Χρησιμοποιείται, λέμε, υλοτόμος, χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Από την λέξη ύλη, η δασία γίνεται και σίγμα, στο σέλμα. Είχαμε δει εύσελμενίε, δηλαδή καλοκατάστρωτα. Σέλμα είναι το κατάστρωμα του καραβιού που είναι φτιαγμένο από σανίδες, από ξύλο. Στα λατινικά η λέξη γίνεται σίλβα, το σίγμα είναι η δασία, και εξακολουθεί να υπάρχει το ύλι. Σίλβα λοιπόν είναι το δάσος, η ύλη το δάσος. Σιλβάνος είναι ο θεός των δασών. Σιλβέστερ είναι το επίθετο, δασόδης του δρυμού, του δάσους. Σιλβίκολα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα λέξη. Είναι ελληνική. Σίλβα είπαμε ότι προέρχεται από τη λέξη ύλη και η κατάληξη κόλο εξακολουθεί είναι όμικρον, υπάρχει στη λέξη βουκόλος. Βουκόλος είναι αυτός που φροντίζει τα βόδια. Σιλβίκολα είναι αυτός που φροντίζει το δάσος. Αγκρίκολα είναι αυτός που φροντίζει τους αγρούς. Όλες οι λέξεις ελληνικές. Και άγγεα λέει παρακάτω στο κείμενο. Η λέξη άγκος έχει διατηρηθεί στη λέξη φαράγγι. Από το ίδιο θέμα είναι η λέξη αγκών, αγκίστρι, αγκύλος και το τσιγγέλι που πολλά λεξικά το εμφανίσουν ως λέξη τουρκική, ενώ είναι η λέξη αγκύλος. Είναι αντιδάνειο. Όπως και λίγο παρακάτω στο στίχο 358 έχει τη λέξη λιμίν που είναι ομηρική και πολλά ελληνικά λεξικά το εμφανίζουν ως τουρκικό. Του λέξη τουρκική, από το λιμάν λέει και από εκεί προέρχεται. Ενώ είναι ομηρική η λέξη. Συνεχίζει λοιπόν ο Μενέλαος. «Ζεύ πάτερ και Αθηναίοι και Άπολλων, τέτοιος να ήταν όταν κάποτε στην καλοκτισμένη Λέσβο από έριδα με τον Φιλομηλεΐδη επάλεσεν ανιστάμενος και κάτω τον έβαλε κρατερά και χάρηκαν πάντες οι Αχαιοί. Τέτοιος όντας με τους μυστήρες να συμπλεκόταν ο Οδυσσεύς, πάντες τα χιθάνατοι θα ήσαν και πικρόγαμοι». Εδώ είναι σαρκασμός, επειδή οι μυστήρες ζητούν να παντρευτούν την Πινελόπη, λέει θα ήταν πικρόγαμοι και τα χιθάνατοι, αν ήταν ο Οδυσσέας όπως τον ήξερε ο Μενέλαος. Τα χιθάνατοι, οκίμοροι. Η λέξη είναι σύνθετη από το οκίς που σημαίνει ταχύς και μόρος. Μόρος η μοίρα είναι ο θάνατος. Μορτός και μόρση μονίμαρτο. Μόρση μονίμαρτο ομήρου είναι η μέρα του θανάτου. Στα λατινικά μόρση μόρτης είναι ο θάνατος.
Μορτάλης είναι ο θνητός, στα γαλλικά γίνεται μορ, στα ιταλικά γίνεται μόρτι, η νεκρή. Αυτό που λέμε, η λέξη που λέμε mortis είναι από την ιταλική, αντιδάνειο είναι και αυτό, από την ιταλική μπέκα μόρτι. Μπέκα είναι το ράμφος, μπέκα μόρτι είναι αυτός που ραμφίζει τους νεκρούς, δηλαδή τους σιλεί τους νεκρούς. Έχει αρνητική έννοια στην πρώτη της σημασία. Και τώρα υπάρχει ένα άλλο, από το άλλο ρήμα, θνίσκο βγαίνει μια λέξη, θα δούμε. Θνίσκο είναι ο ενεστός. Στον παρακείμενο γίνεται τέθνικα, η μετοχή τεθνεός, dead. Συνεχίζει τώρα στην ομιλία του ο Μενέλος. Για αυτά αν με ρωτάς και παρακαλείς, εγώ άλλα δεν θα σου έλεγα παρεκκλίνοντας, ούτε θα σε απαντήσω. Αλλά αυτά μου τα είπε γέρο θαλασσινός αψευδής, γέρον άλλιος νημερτής. Άλλιος είναι ο θαλασσινός, έτσι, άλσαλος. Νημερτής είναι σύνθετη λέξη από το νι, στερητικό, και αμαρτάνω, δεν σφάλω, άρα λέω την αλήθεια. Το νι γίνεται κενό, από αυτό προέρχεται το νόου. Φαίνεται καλύτερα στην λέξη νόνιμος. Νόνιμος σημαίνει ανώνυμος, no name. Και ουδέν θα σου κρύψω και δεν ξέρω. Στην Αίγυπτο, λέει ο Μενέλαος, εκεί ακόμα οι θεοί κι ας ήθελα να φύγω με είχαν, επειδή δεν τους έκαμα τέλειες εκατόμβες. Πάντα τους γκούλονται οι θεοί να θυμόμαστε τις εντολές. Και τώρα υπάρχει μία θρηλυκή φράση, δύο στίχοι, που θα συναντήσουμε στον Πλούταρχο, στον βίο του Αλεξάνδρου. Υπάρχει κάποια νήσος στον Πολυκείμαντο Πόντο, πρώτης Αιγύπτου, που Φάρων αποκαλούν. Νήσος έπειτα της εστί, πολυκλείστο εν υπόντο, Αιγύπτου προπάρηθε, Φάρων δε εκυκλίσκουσι. Δηλαδή, Φάρος είναι το όνομα του νησιού. Το Φάρος είναι το επανοφόρι. Λέγεται έτσι επειδή βρίσκεται έξω από τα ρούχα, είναι η αρχαία λέξη για το επανοφόρι. Βρίσκεται απ' έξω και φαίνεται. Προφανώς έδωσαν το όνομα αυτό στο νησί επειδή έμοιαζε με επανοφόρι. Και αργότερα πήρε το όνομα αυτό ο πυρφόρος πύργος το οποίο έκτισε στο νησί αυτό, έκτισαν αυτόν τον πυρφόρο πύργο και ονομάστηκε Φάρος και από αυτό το όνομα πήραν το όνομά τους οι Φάροι όλους, όλο τον κόσμο. Την ίδια τους ίδιους στίχους αυτούς θα τους συναντήσουμε στον Πλούταρχο, στον βίο του Αλεξάνδρου, κεφάλαιο 26. Ο Αλέξανδρος, αφού κυριάρχησε στην Αίγυπτο, ήθελε να κάνει μεγάλη και πολυάνθρωπη ελληνική πόλη. Με τη σύμφωνη γνώμη λοιπόν των αρχιτεκτών του, χάραζε τα τείχη της και έπειτα τη νύχτα είδε στον ύπνο του θαυμαστό όνειρο. Ένας άντρας με κάτασπρα μαλλιά και μεγαλόπρεπο στη μορφή, που φάνηκε ότι στάθηκε πλάι του και του είπε τα εξής λόγια. Υπάρχει κάποιο νησί, αυτό ανίσως δε έπειτα εστί πολυκλείστο πόντο, Αιγύπτου προπάρηθε, Φάρων δε εκυκλίσκουσι. Και μόλις είδε αυτό τον τόπο, μόλις τον μελέτησε, είπε και αποφάσισε να χτίσει εκεί την πόλη, είπε ότι ο Όμηρος ήταν ασφαλώς αξιοθαύμαστος και στα άλλα και σοφότατος αρχιτέκτονας και έδωσε εντολή να χαράξουν το σχέδιο της πόλης. Τον Φάρο αυτόν τον έκτισε ο Σόστρατος Οκνίδιος, ο αρχιτέκτον. Χτίστηκε με εντολή του Πτολεμαίου του Πρώτου, αλλά επειδή πέθανε αυτός στα επόμενα δύο χρόνια, χτίστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου του Δευτέρου. Και ο Λουκιανός, το έργο του «Πώς δει η ιστορία συγγράφει», μας λέει μια πολύ ωραία ιστορία για τον Φάρο, για τον αρχιτέκτονα αυτό. Ξέρεις τι έκανε εκείνος ο αρχιτέκτονας από την Κνίδο, όταν έκτισε τον πύργο στο νησί Φάρος, ένα έργο από τα πιο μεγαλειώδη και όμορφα, για να φωτίζονται με τον πυρσό του οι ναυτικοί σε μεγάλη απόσταση μέσα στη θάλασσα και να μην ξεπέφτουν στην παρετονία που ήταν, όπως λένε, ακτή πολύ απότομη και δύσκολα ξέφευγε κανείς αν έπεφτε στις ξέρες της. Όταν έκτισε λοιπόν το οικοδόμημα, έγραψε από μέσα σε μία πέτρα το όνομά του. Το επίχρησε έπειτα με γύψο, το κάλυψε και έγραψε από πάνω το όνομα του τότε βασιλιά. Ξέροντας πως όπως και έγινε, πως σε λίγο χρόνο θα πέσουν μαζί με το επίχρησμα τα γράμματα και θα φανεί ο Σόστρατος, ο γιος του Δεξιφάνη από την Κνίδο, προς τους σωτήρες θεούς υπέρ των πλεόντων. Σόστρατος Δεξιφάνους Κνίδιος, θεοί σωτήρσιν υπέρ των πλοϊζωμένων.
Έτσι ούτε κι αυτός απέβλεπε στον καιρό του ή στη μικρή του ζωή, αλλά στον δικό μας και τον πάντα χρόνο, όσο θα στέκεται όρθιος ο πύργος και θα μένει η τέχνη του. Έτσι λοιπόν πρέπει να γράφεται για η ιστορία με αλήθεια και προσδοκία για το μέλλον. Αν αυτό συμβαίνει με την ιστορία, συμβαίνει και με την παιδεία. Γι' αυτό και εμείς εδώ στον ομιλικό κύκλο διαβάζουμε τον Όμηρο, με τον ίδιο τρόπο σκεπτόμαστε, με αλήθεια και προσδοκία για το μέλλον.